Βρίσκεις εμπόρους που πουλάνε διάφορα. Αυτά είναι υπερβολές. Υπερβολές είναι. Μιχαλάκη, συγγνώμη, υπερβολές στο είναι ΕΚΠΑ αυτό να δεν συνέβη μέσα ποτέ. Μολότοφ, όποτε να βρίσκεις συνέβη και αφορούσε το Πολυτεχνείο, διευκρινίστηκε ότι δεν ήταν χώρος του Πολυτεχνείου, αλλά ήταν ο διπλανός χώρος του μουσείου, ενώ για το παραδοσιακό κτίριο το Μετσόβιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει ο κύριος Μιχαλάκης συμβαίνανε, δηλαδή υπήρχε μια φύλαξη με υπαλλήλους που είχε το Πανεπιστήμιο. Βεβαίως υπήρξαν περιπτώσεις παρατράγουδα, περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων κτλ. Αλλά το θέμα είναι όταν συμβαίνουν αυτά, πώς τα αντιμετωπίζεις. Και γι' αυτό το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι τόσο καλό. Πρέπει να σας πω ότι το ΕΚΠΑ και το MEP στη διεθνή κατάταξη, με κριτήρια τα οποία, απέναντι στα οποία εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, γιατί είναι κριτήρια μόνο ποσοτικά, ας πούμε, πόσες διπλωματικές κάνεις και οθεί τους καθηγητές να κάνουν πολλές εις βάρος της ποιότητας, πότε παρόλα αυτά. Ναι. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου είναι μέσα στο 5%. Ακόμα και το ΤΕΙ Μεσολογγίου, που είναι ένα ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει, που μπήκε στην ισοτιμία προσφάτως, τα ΤΕΙ εννοώ γενικώς, είναι στο 10% της παγκόσμιας κατάταξης. Μιλιέ, οι φοιτητές οι δικές μας του Πολυτεχνείου πάνε στο εξωτερικό ασφάλεια και διαπρέπουν. Λοιπόν, άλλο ασφάλεια και άλλο να μετατραπεί σε ένα χώρο κλειστό με σεκιουριτάδες, σαν να είναι επιχείρηση ή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν γίνεται. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών περιλαμβάνει και τις πρωτοβουλίες που θα κάνουν οι φοιτητές για μια εκδήλωση. Για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Τι εννοείται, δηλαδή, φυσικά. Εγώ να μην μπω στο ΕΚΠΑ επειδή είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Εσείς λέτε να μην υπάρχει έλεγχος για το ποιος μπαίνει μέσα. Βεβαίως. Υπήρχε λοιπόν ένας έλεγχος από ο οποίος δεν ήταν face control. Ήταν μια εκδήλωση, ερχόντουσαν να δώσει μια ταυτότητα, κύριε Μιλιέ, να πει εγώ είμαι ο τάδε, έχω ραντεβού με τον τάδε, έχω να συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους και πάω εκεί. Αυτό υπήρχε όταν έρθει στο γραφείο του καθηγητή ή του πρυτάνεως ή οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, να μπει σε ένα χώρο στο πανεπιστήμιο μια ομάδα φοιτητών από άλλο πανεπιστήμιο για μια εκδήλωση είναι αυτονόητο πράγμα. Μα αν θα γίνει μια εκδήλωση, δεν το αμφισβητεί αυτός, κύριε Μιλιέ. Μα περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Μετατρέπεται το πανεπιστήμιο σε ένα κλειστό χώρο εν είδη, ας πούμε, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και είναι εις βάρος της διακίνησης των ιδεών. Είδατε ότι ακόμα και τους βουλευτές τους περάσαν από ένα face control και γίνανε αυτές οι εντελώς απαράδεκτες δηλώσεις από τον Πρίτανη ότι οι βουλευτές παραβιάζουν τη συνταγματική νομιμότητα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν, καταρχήν, και του κράτους στα πανεπιστήμια είναι η ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Κανείς δεν το αφισβητεί. Λοιπόν, και το αυτοδιοίκητο. Και το αυτοδιοίκητο αυτή τη στιγμή έχει υπονομευθεί. Η συνέχεια στο Υπουργείο Άμυνας είναι ότι πρέπει να έχουμε μία σταθερή, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στην οποία οι ένοπλες δυνάμεις παίζουν βασικό ρόλο. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκεται τη διαφορά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στα πλαίσια αυτού του αυτοδιοικητού, η προηγούμενη διοίκηση, ο Πελεγρίνης, που συμπτωματικά θα τον έχουμε και στην ταινία του εδώ, πήρε μια απόφαση για το security, για τα φυλάστια. Καλά, έκανε και αν θέλετε, έπρεπε να γίνει και παλιότερα. Γιατί δεν ισχύει το αυτοδιοίκητο? Όταν μίλησα για το αυτοδιοίκητο, αναφερόμουν σε αυτούς τους νόμους οι οποίοι μέσω του Συμβουλίου του Ιδρύματος, το Συμβούλιο Ιδρύματος, υπονομεύει σοβαρά το αυτοδιοίκητο. Πού διδάσκεται, κύριε Μιλιέ, πού διδάσκεται? Στο MEP. Στο MEP. Συγγνώμη, στο MEP, δηλαδή, αν μπω μέσα εγώ, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπαίνω μέσα χωρίς να με ψάξει κανένας. Θα μπείτε στο MEP, θα σας πούνε που πάτε, θα πείτε θα έχω μια εκδήλωση είμαι και είμαι ομιλητής. Θα δείξω μια ταυτότητα. Ταυτότητα δεν ξέρω, θα δείξω να πείτε. Κάτι, ένα έγγραφο, ένα χαρτί, μια πρόσκληση, κάποιο χαρτί που να λέει ότι είμαι ο τάδε και έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Θα μπείτε, αυτό συμβαίνει λοιπόν, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα μπείτε λοιπόν μέσα. Συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι, συμβαίνει. Αλλά δεν συμβαίνει, με αυτόν τον τρόπο να κλειδώνονται οι υπάλληλοι και αυτό. Θα πείτε, έρχομαι μια εκδήλωση, με έχουν καλέσει οι φοιτητές τάδε. Και θα είμαι στο αμφιθέατρο και θα κάνετε την εκδήλωση. Άρα ένα στοιχειώδης έλεγχος υπάρχει. Ένα στοιχειώδης έλεγχος με την δημόσια φύλαξη που υπάρχει, που υπήρχε από τα ίδια τα ιδρύματα. Έτσι, και μάλιστα είχαμε φοβερό πρόβλημα στο Πολυτεχνείο με διαρρήξεις όταν απολύθηκαν οι υπάλληλοι της φύλαξης. Θυμάστε την καταστροφή του ιστορικού κτηρίου των καλών τεχνών. Ναι, πάτε πάρα πολύ πίσω. Πάω πάλι πολύ πίσω. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε. Μα τώρα βάλανε φωτιά, ήταν άλλο πράγμα αυτό. Άρα, επειδή αναφερθήκατε σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στα αμερικάνικα πανεπιστήμια
αστυνομία. Αστυνομία ειδική, μόνο για τα πανεπιστήμια. Δεν είναι όμως το πρότυπο που πρέπει να μιμηθούμε. Αυτό λέω εγώ. Εσείς εκεί που υπάρχει... διδάσκετε, σας έχει ενοχλήσει στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών σας, εκεί όταν μπαίνετε εσείς μέσα να κάνετε την πανεπιστημιακή σας δουλειά, σας εμποδίζει κανένας από αυτούς? Σας λέω ότι το μοντέλο οτιδήποτε, αυτό να τον ενοχλεί στη δουλειά του, στο έργο του. Εμείς έχει... έχουμε τους φύλακες μας στο Πολυτεχνείο, ωραία και δεν καλά, φροντίζουν για την καθαριότητα όταν των εθνών, πηγαίνετε στην Αμερική ελέγχουν... σαν καθηγητής, γιατί δεν σας ενοχλεί εκεί πέρα? Δεν με ενοχλεί. Γιατί δεν σας ενοχλεί? Το κλίμα όμως αυτό δεν μ' αρέσει τόσο. Να μην το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο εδώ. Δεν είναι πρότυπο. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιο. Το πρότυπο που, εμείς, που, να πεις που ότι, επιθυμούμε για την Ευρώπη. Και να σας πω και εγώ θα προτιμούσα, και εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει τίποτα, αλλά να υπάρχει πραγματικά ένας ελεύθερος χώρος διακίνησης των ιδεών, να μπορούν να μπαίνουν αυτοί που είναι της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι καθηγητές, ναι, οι μάθητες, ναι, οι φοιτητές, να μπορώ να πω εγώ, αλλά να ξέρω, μ' αφήστε να τελειώσω, αλλά να ξέρω ότι όταν μπω μέσα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν που όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος δεν είναι ούτε εκεί. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης ασφάλεια. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε στοιχειώδης ασφάλεια, υπήρχε ασφάλεια πάνω από το στοιχειώδες και τα πράγματα πηγαίνανε... Ξεφραγωαμπέλ ήταν τα πανεπιστήμια. Όταν πονάει το χέρι δεν το κόβεις το χέρι. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά λοιπόν, στον έλεγχο, αν υπήρχαν προβλήματα σας, με τη φύλαξη μας... θα έπρεπε να το σκεφτείτε πριν να απολύσετε τους υπαλλήλους. Οι συνάδελφοί μας που πήγαν να μπουν μέσα. Το ξέρετε ότι έχει αυξηθεί το κόστος με αυτή την ιδιωτική λύση που δώσατε τουλάχιστον κατά 40-45%. Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει να πληρώνει πιο πολύ το δημόσιο, σας ενδιαφέρει μόνο να γίνουν όλα ιδιωτικά. Συγνώμη, η φύλαξη γιατί, υπήρχε και κόστιζε λιγότερο. Μια και αναφερθήκατε στην Αμερική, κύριε Μιλιέ, να σας ρωτήσω, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπάρχουν εκεί και που υπάρχουν στην Ευρώπη, σας έχουν ενοχλήσει σε τίποτα? Ο ανταγωνισμός του Δημόσιου Πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη με τον ανταγωνισμό, τον ανταγωνισμό που έχει με τα δημόσια δεν βελτιώνει τα ιδρύματα και τα μεν και τα δε? Δεν υπάρχουν καλά πανεπιστήμια δημόσια, ναι, καλά πανεπιστήμια ιδιωτικά και, και υπάρχει μια άμυλα, ευγενής άμυλα. Γιατί εδώ λοιπόν, γιατί η μόνη χώρα της Ευρώπης έχουμε... θα πρέπει τα πανεπιστήμια να είναι μόνο δημόσια και να μην επιτρέπεται μια ιδιωτική εκπαίδευση? Για τους προφανείς λόγους ότι όποιος πληρώνει πηγαίνει εκεί και δεν μπορούν να πληρώνουν. Όποιος δεν έχει θα πάει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και το δημόσιο πανεπιστήμιο με τον ανταγωνισμό του ιδιωτικού θα βελτιώσει. Δεν σχολεία για πανεπιστήμια ελίτ μόνο για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν. Είναι μια αντίληψη την οποία εμείς δεν την αποδεχόμαστε. Είναι η δική σας η αντίληψη. Δεν ξέρω τι σχολείο έχετε τελειώσει εσείς. Εγώ έχω τελειώσει δημόσιο σχολείο. Άρα εμένα μη μου λέτε εμένα για ελίτ. Δεν είναι σε μένα, λοιπόν, κύριε Μιλιέ, προσωπικό το θέμα. Όχι, εγώ το βάζω και προσωπικό. Αν είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Και εμείς είμαστε. Εσείς δεν σαφώς είμαστε. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί σαφώς λέτε είμαστε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συγγνώμη, δηλαδή το να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια σημαίνει ότι καταργείς τη δημόσια? Λες, έχω ιδιωτικό σχολείο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ανταγωνίζεται το δημόσιο και ο ανταγωνισμός αυτός βελτιώνει και το ένα και το άλλο. Στην και στο κάτω-κάτω της γραφής... Στην Ελλάδα δεν θα το βελτίωνε, διότι θα μετανομάζατε τα σε όλο τον κόσμο σπουδών, πλήν της Ελλάδας. Όχι. Και σε άλλες χώρες. Αλλά μιλάμε για τη χώρα. Πέστε μου μια χώρα ευρωπαϊκή που δεν έχει. Τα κέντρα μια χώρα ευρωπαϊκή ελευθέρων που δεν σπουδών έχει. Θέλατε να τα ονομάσετε πανεπιστήμια. Μάλιστα. Το οποίο θα κατέβαζε λοιπόν, το επίπεδο των πτυχίων προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτό προσπαθήσατε να υπάρχει διαφορετικά διαφορά αντιλήψεως. Να κάνουμε αυτό, μια αναδιάλειμμα για να πάμε μετά στις δόσεις που αργούν να στηρίζουμε. Γιατί να μιλάμε, να βάζουμε, ξέρετε, το καθένας υπάρχει και μια προσωπική ευθύνη. Εγώ έχω τελειώσει δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο λίγο είναι ένας Φιλαδέλφια. Δεν με χαλάσε τίποτα σε λίγο. Εσείς μπορεί να έχει τελειώσει ιδιωτικό, δεν ξέρω ποιο έχετε τελειώσει. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις θα απαγορεύσω αυτό μόνο στην Ελλάδα. Έξω, η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη. Μας του 1974, το Σύνταγμά μας του 1974 προβλέπει την δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την πατοχυρώνει συνταγματικά. Είχε κάποιες... Τι σημασία έχει ποιο σχολείο έχω τελειώσει? Το θέμα είναι ότι το Σύνταγμα υποχρεώνει την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Θέλετε να αλλάξετε το Σύνταγμα και ο τρόπος που θέλετε να το αλλάξετε είναι προς τα κάτω. Ιδιωτικά λύκεια και γυμνάσια υπάρχουν. Υπήρχανε πάντα. Από την ίδρυση του κράτους. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα γυμνάσια και τα λύκεια η πόρτα είναι ξέφραγη, ανοιχτή? Μπαίνει ο καθένας μέσα στο σχολείο? Διάλειμμα. Η διάσταση τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι διαφορετική από τη δευτεροβάθμια. Διάλειμμα.